Αναστάτωση επικρατεί στι τάξει των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευση εξαιτία των αποσπάσεων και των μεταθέσεων, αφού για τον νόμο σα δεν ικανοποιήθηκε μεγάλο αριθμό από όσου υπέβαλαν σχετική αίτηση. Ο πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νόμου σα έβαλε σήμερα κατά του Υπουργείου Παιδεία. Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Λάρισσας βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτία των μεδενικών μεταθέσεων και των ελάχιστων αποσπάσεων τα τρία τελευταία χρόνια στον νομό Λάρισσας και ως ολόκληρη τη Θεσσαλία. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με πολλά χρόνια υπηρεσίας, με δύο με τρία παιδιά, με προβλήματα υγείας, θα παραμείνουν για ακόμη μια χρονιά μακριά από τις οικογένειε και αρκετοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν για εκατοντάδες χιλιόμετρα καθημερινά για να φτάσουν στον τόπο προορισμού τους. Δυστυχώς, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πληρώνουν τον ενιαίο τύπο ολοήμερο δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου που κυριολεκτικά έχει διαλύσει το δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να αντιδράσουν εν ώψη του δεύτερου κύκλου των αποσπάσεων, προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ικανοποιηθεί δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων του. Όχι μόνο σε επίπεδο νομουλάρισα, αλλά ο συντονισμό δράσεων θα φορά ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το επόμενο διάστημα θα συντονίσουμε τον αγώνα, θα τον δώσουμε πανθεσσαλικό χαρακτήρα για να απαιτήσουμε στο δεύτερο κύκλο αποσπάσεων που θα γίνει μετά του 15 Αυγούστου ικανοποίηση του όλων των, του αριθμού των αιτήσεων, των εκπαιδευτικών για τον Ομό Λάρισσας αλλά και για τη Θεσσαλία γενικότερα.